Εγώ θέλω να πάμε στην κυρία Κανέλη, γιατί θυμάμαι λίγο καιρό πριν και στις συζητήσεις που κάνουμε εδώ κάθε μέρα, κυρία Κανέλη, λέγαμε ο Ερντογάν δεν θα πάρει τους S-400 γιατί φοβάται τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Όχι εγώ. Όχι, εσείς δεν το έχετε πει αυτό, αλήθεια είναι, το συζητούσαμε όμως. Ναι, ναι, ναι. Ο Ερντογάν και πήρε τους S-400 και οι κυρώσεις από πλευράς ΗΠΑ είναι κάπως αμφίβολες. Και πού είστε ακόμα? Έχω την εντύπωση ότι πέφτουμε έξω σε εκτιμήσεις μια σειρά πραγμάτων. Είπε ο Παρίς τώρα ότι είναι ζήτημα κόστους. Εντάξει, στο μεταξύ τι κάνουμε, εγώ έχω την εξής ερώτηση. Δηλαδή, πριν ανοίξουμε μια συζήτηση που είναι εξαιρετικά ελκυστική για την αγορά του αιώνα, για την γκάφα του αιώνα, όλο του αιώνα είναι, ξέρετε. Ο μόνος αιώνας που ξέρω που έχει στα αλήθεια πανηγυρικό χαρακτήρα, επιβιωτικό, είναι ο αιώνας του Κουκουέ. Τα υπόλοιπα, ως αιώνες, που έχουν κοστίσει πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τώρα είμαστε απέναντι στη συνέχιση που αν θα πέσει σκυτάλι κάτω ή όχι. Δηλαδή, έχει πάρει τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία. Τρέχει να τη συνεχίσει. Να, συνεχίσει. Να πάει παρακάτω. Να. Το πρόβλημα είναι αν το τέρμα είναι κόλαση ή δεν είναι. Κατά την άποψή μου είναι κόλαση. Κόλαση είναι. Είναι κόλαση με μαθηματική ακρίβεια. Διότι κοίταξε να δεις τώρα, δεν αρκεί να έχει σπάσει το πόδι του ο πρέσβης εδώ, επειδή έκανε βόλτα. Όχι, δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Είναι ότι εξακολουθεί να είναι η παρούσα, η συγκεκριμένη πολιτική. Θα πάμε με τα δικά του τα συμφέροντα. Έχουν πρόβλημα αυτό οι Αμερικάνοι. Δεν αλλάζει, Βρελιάνα μου. Να σου πω κάτι. Έχουν πρόβλημα οι Αμερικάνοι. Δηλαδή θα του κοστίσει που δεν θα μπορούν να δώσουν στον Ερντογάν. Ωραία. Θα σπεύσουμε να του βοηθήσουμε. Και θα μα δώσουν και συγχαρητήρια. Με ποιο τρόπο. Να του βοηθήσει εσύ, η μανούλα σου, ο πατέρας, δηλαδή. Τα παιδιά σου. Να βγάλουν φράγκα από την τσέπη να βοηθήσουν τη χυμάζουσα Lockheed που θα έχει πρόβλημα. Πρέπει να ενισχύσουμε του εξοπλισμού ή όχι. Να ενισχύσουμε από τη βάση. Να αρχίσουμε από δύο πράγματα. Λοιπόν, ένα, πυρομαχικά. Δεν έχουμε. Και μερικά που έχουμε έχουν λήξει. Λάθος κάνω. Επομένως, άρα. Με συγχωρείς. Να πάρουμε πράγματα. Μα να πάρουμε πράγματα τα οποία είναι ήδη προϋπολογισμένα. Δεν μπορεί να υπάρχει Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να μην έχει προϋπολογίσει πότε λύγει. Εδώ ξέρεις πότε λύγει η εκπομπή. Εδώ λήγουν συμβάσεις και απολύεται ο κόσμος. Και εδώ και παντού. Λοιπόν, στο περίπου. Μη συζητάμε. Δεν μπορεί να μην ξέρουν λοιπόν στο στρατό εκεί η αναβάθμιση κάποιων άλλων πραγμάτων. Εγώ θυμάμαι, επί ΣΥΡΙΖΑ. Το χέρι στη τσέπη θα το βάλεις έτσι κι αλλιώς, Γιάννα. Μην πας σε αυτή τη λογική τώρα. Δεν υπάρχει. Πόσο βαθιά, πόσο βαθιά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα όταν σου βάζουν το χέρι στη τσέπη να το δαγκώνεις. Διότι σε έχουν δαγκώσει πάρα πολύ, δεν έχει μείνει τίποτα. Έχουν ξεκυλιάσει τον κόσμο. Και μη μου συζητάτε τώρα, γιατί εγώ περιμένω μήπως τρακάρω στην επόμενη ανάπτυξη. Στην προηγούμενη ανάπτυξη που τρακάραμε. Πάνω μας, λες, στην προηγούμενη ανάπτυξη που τρακάραμε. Και παλότι παρουσιάστηκαν όλα αυτά όπως παρουσιάστηκαν, θα μου πεις ο ελληνικός λαός έχει εξουσιοδοτήσει. Έχει εξουσιοδοτήσει όπως την προηγούμενη φορά, έτσι εξουσιοδοτεί. Η τσέπη όμως τώρα, κυρία Κανέλη, δεν έχει κάτι. Και να μπει το χέρι στην τσέπη, δεν έχει κάτι πια. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει κόσμος υποχρεωμένος και εκβιασμένος να δουλέψει για ψίχουλα. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος έχει τη δουλειά του. Όταν δουλεύεις χωρίς να πληρώνεσαι, για παράδειγμα. Έχεις την τσέπη. Έχεις τη δουλειά σου. Εδώ τώρα πάμε για μια συνέχιση πολιτικής η οποία ξέρουμε ότι δεν μας βγήκε σε καλό. Και θα εξακολουθήσει να μας βγαίνει. Οι Τούρκοι έχουν φτιάξει βιομηχανία. Εμείς τι βιομηχανία έχουμε. Είχαμε μία και τη διαλύσαμε. Και δόξα τω Θεώ έχουμε, τεχνογνωσία έχουμε, ανθρώπους ευφυής έχουμε, ανθρώπους που δουλεύουν έξω έχουμε, προγράμματα έχουμε, έμψυχο δυναμικό έχουμε, αλλά η ελληνική πολεμική βιομηχανία πού είναι, τι είναι αυτό, έχουμε, τι κατασκευάζει, πείτε μου, τι κατασκευάζει, κατασκευάζει οχήματα, κατασκευάζει γυλαίκα. Μπορεί ένα εργοστάσιο είχαν που έκανε γυλαίκα κεύλαρ. Καλά, θυμάμαι. Ναι, ένα που φτιάχνει κεύλαρ λέει καλύτερα. Και κράνη και τα λοιπά. Καλύτερα από ό,τι κάνουν οι εφευρέτες αυτών. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό, το κλείσαμε. Κλείσαμε το ένα, κλείσαμε το άλλο. Ναυπηγεία, φρεγάτες, φτιάχναμε πράγματα με μία ικανότητα, με 35, 40, 50, 100 κόμβους ταχύτητα. Όχι, πάμε και αγοράζουμε. Εδώ είχαμε πάρει κάτι 5 ματρακάδες. Θυμάστε κάτι παλιά αεροπλάνα. Μας κόστησαν 500 εκατομμύρια, 5 που ήταν. Να τα αναβαθμίσουμε, να κάνουμε τι, κάτι γιγάντια AWACS και να πάνε πού. Βόλτα στο Καστελόριζο. Όπως καταλήγουμε ότι έχουμε ανάγκες, ναι. Έχουμε τεράστιες ανάγκες. Εκεί καταλήγουμε. Σε ενόπλες δυνάμεις. Ναι, αλλά να διευκρινίσουμε. Έχουμε ανάγκες ή έχει το ΝΑΤΟ ανάγκες? Εμείς ξεκινάμε από εμάς. Εμείς έχουμε ανάγκες. Ναι, δεν μπορεί να τα διαχωρίσεις αυτά. Μα δεν μπορεί να τα διαχωρίσεις. Ναι, καλά, διότι σου μεταφέρουν ως ανάγκες που δεν έχεις. Για παράδειγμα, έλεγα πριν από τις εκλογές εδώ ότι όλη η κουβέντα έγινε για τα Σκόπια που κερδίσαμε, τη μαγιά που θα, η ελληνική πολεμική αεροπορία θα φυλάει τον εναέριο χώρο των Σκοπίων. Εντάξει, ξέρετε όλοι σας ότι ο εναέριος χώρος είναι υπόθεση Βρυξελών στην πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Για να είμαστε και ακριβείς. Λοιπόν, θα το κάναμε αυτό.
Πήγε ο Ζάγεφ, υπέγραψε μια συμφωνία με τον Βούλγαρο. Του λέει ο Βούλγαρος, εγώ, για να δείτε ποιες είναι οι ανάγκες των χωρών, θα πάρω τώρα καλά αεροπλάνα. Πάρει F-16. F-16 και θα στα φυλάω εγώ τώρα εσένα, ναι. Τα σύνορα που είμαστε και πιο κοντά, που είναι και πιο κοντινή η γλώσσα και που μπορούμε να συνεννοηθούμε και που είμαστε έτσι και μιλιάς, πάει και τούτο. Λοιπόν, υπογράφει συμφωνίες για τι θέλει το ΝΑΤΟ. Ενοποιεί τα Βαλκάνια για τα θέλει το ΝΑΤΟ. Αγοράζει όπλα για τα θέλει το ΝΑΤΟ. Τον Ερντογάν πάντως γείτονα, κυρία Κανέλη, εμεί τον έχουμε. Τον Ερντογάν γείτονα και δίπλα μας, εμείς τον έχουμε. Και αποδεικνύεται τώρα εδώ ότι με όποια κυβέρνηση ο Ερντογάν του σχεδιασμού δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Θέλω μόνο μία κουβέντα. Ξεχνάτε ότι όταν λέτε γείτονα, τον έχουμε και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως. Και τον έχουμε και στο Κυπριακό. Και τον έχουμε και στα τέσσερα. Στα τέσσερα καράβια που έχει στείλει κάτω για να τρυπήσει, τον έχουμε ήδη να τρυπάει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Κάνω λάθος. Πού θα καταλήξει αυτό, έχουμε κατά την απειλή. Πού θα καταλήξει, εκεί που θα συμφέρει την Τουρκία και τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή... Εάν τον ΝΑΤΟ το συμφέρει για να επισπεύσει τις αγορές, τα όπλα, τους εξοπλισμούς, τα τέτοια, θα κάνει τραβήξει μία φυτιλιά και θα γίνει. Ταυτίζει τον ΝΑΤΟ με την Τουρκία, δηλαδή είναι το ΝΑΤΟ καθοδηγεί την Τουρκία τι θα κάνει και πού θα πάει. Αυτό λες. Σοβαρά. Αποφασίζει η Τουρκία δηλαδή χωρίς το ΝΑΤΟ επειδή πήρε τους S-400. Η Τουρκία είναι πολύ χρήσιμη για το ΝΑΤΟ. Είναι απίστευτα χρήσιμη για το ΝΑΤΟ. Είναι ο πυλώνας της. Είναι ο πυλώνας της και αυτή τη στιγμή κανένας δεν μιλάει. Ποιες είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ιράν? Τι ρόλο παίζει το Ιράν στην περιοχή? Έχουμε σήμερα κατάληψη ενός δεξαμενόπλου. Το οποίο όμως είναι σε απάντηση. Δεξαμενόπλου από τους Άγγλους, που θυμίζω οι Άγγλοι βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με ρώτησες για την Τουρκία και το ΝΑΤΟ, βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βούλησή τους και με δημοψήφισμα, ΦΕΦ παραμένουν στο ΝΑΤΟ. Είπατε πριν από λίγο, έχουν δικές τους βάσεις τώρα πια. Είπατε για τα τέσσερα πλοία. Ναι. Εγώ θέλω να πάμε λίγο εκεί. Έχουμε Γιαβούς, Φατίχο, Ρούτς, πώς λέγεται αυτό το καινούριο, και τον Μπαρμπαρός. Φοβάστε, κυρία Κανέλη, πως αυτά τα πλοία μπορεί να δραστηριοποιηθούν και πιο κοντά μας, δηλαδή στην περιοχή του Καστελόριζου ενδεχομένως? Πριν από τις εκλογές, φώναζε γιατί ο κύριος Κατρούγκαλος είχε χρησιμοποιήσει μια λέξη, τη θυμάστε? Ποια από όλες, για πείτε μας. Δεν είχε πει συνεκμετάλλευση, είχε πει τη λέξη συνδιαχείριση. Συνδιαχείριση, ναι, σωστά. Απαντάτε από μόνοι σας. Αφού έχουμε και συνέχεια κοντά, εκεί θα πάμε, πιστεύετε. Θα πάμε σε συνεκμετάλλευση. Θα πάμε σε διάλογο στο τραπέζι. Η διαφορά θα είναι: ο ένας μπορεί να τη λέει συνδιαχείριση και ο άλλος τη λέει συνεκμετάλλευση. Ναι, καλά. Θα πάμε σε συνεκμετάλλευση υποχρεωτική και από εκεί θα βγάλει όλα τα σπασμένα το αμερικάνικο κεφάλαιο και το ευρωπαϊκό με κεφάλαιο λύση και το νατοϊκό κεφάλαιο. Παρακαλώ. Με λύση του Κυπριακού. Εξαρτάται τι θεωρεί λύση. Εξαρτάται τι θεωρεί λύση. Βάλω εισαγωγικά. Θα μπει και αυτό λύση. Εξαρτάται λέμε τι θεωρεί κανένα λύση. Προοπτική. Θυμίζω το σχέδιο Ανάν, μετά το δεύτερο σχέδιο Ανάν. Θυμίζω τη στάση. Και τώρα υπάρχει σχέδιο. Των κρατών. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Ποια θα είναι η λύση του Κυπριακού? Θέλετε να γυρίσουμε πίσω στο Μαρί, θέλετε να γυρίσουμε πίσω στις εκρήξεις. Τι θα γίνει? Τι πιστεύεις ότι θα είναι η λύση? Εγώ πιστεύω ότι αν είδατε πώς εργαλειοποιήθηκε το κουρδικό και ξαφνικά έκανε πίσω το κουρδικό. Πως τάχα μου δήθεν γεννήθηκε και τελείωσε το ISIS, τάχα μου δήθεν τελείωσε, και τώρα ακόμα ψάχνουν να βρουν τι εθνικότητα είναι τα όπλα. Μέχρι και οι Γάλλοι πρόσφατα είπαν, ναι, έχετε δίκιο, είναι και δικά μας όπλα εκεί. Εσείς πιστεύετε ότι αν έχουν πρόβλημα οι πολεμικές βιομηχανίες και το κεφάλαιο αυτών, είτε είναι τουρκικό, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν θα ανοίξει τη σύραξη που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει, για να βγάλει λεφτά? Έτσι θα γίνει, λέτε. Με μαθηματική ακρίβεια. Αποκυρώσεις πτωείται. Με συγχωρείτε, είμαι κρυωμένη. Αποκυρώσεις πτωείται ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη σου, κυρία Κανέλη. Γίνεται πολλή κουβέντα για τις κυρώσεις που ήρθαν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ήταν χάδι, δεν ίδρωσε τα αυτή του κλπ. Τώρα περιμένουμε τον Τραμπ να δούμε τι θα κάνει. Ούτε εκείνος ξεκαθαρίζει προς το παρόν. Εσείς αισθάνεστε μεγάλη σιγουριά με αυτές τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Καμία σιγουριά. Τώρα να σας πω κάτι, χάνει και 9 δισεκατομμύρια όπως υπολογίζεται από τις βιομηχανίες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι μια οικονομία που καταραίει η Τουρκία. Έχει προβλήματα σοβαρά στο εσωτερικό. Ποιος υπέγραψε? Δεν μπορεί όλα να τα μειώνουμε. Σε σοβαρά παρηγοριέστε από την οικονομία της Τουρκίας? Με τα στοιχεία τι λένε? Τα στοιχεία. Εγώ θυμάμαι πάντως, όταν μιλάτε για την τουρκική οικονομία, εγώ θυμάμαι πόσες ελπίδες αναποτέθηκαν στη Frontex. Ναι. Και μετά τη Frontex ήρθε η συμφωνία για τους πρόσφυγες με την Τουρκία, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, και λέτε μου δίνετε παρκώς λεφτά. Αυτό θυμάμαι. Mm-hmm. Και δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάτε, αυτό είναι. Επίσης, θυμάμαι μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα εγγυόταν. Τι να εγγύθει?
Αυτοί που κόψαν την Ιουγκοσλαβία, κομματάκια κομματάκια θα εγγυηθούν τώρα ότι θα κοπεί αύριο το πρωί είτε το Αιγαίο, είτε η Ανατολική Μεσόγειο, είτε η Συρία, είτε οτιδήποτε άλλο. Επομένως, η Ελλάδα κομματάκια. Δηλαδή είναι μόνη της σε αυτή δεν τη φάση. Δεν λέτε, θυμάστε τι έγινε στο χρηματιστήριο της Τουρκίας και το αντίστοιχο χρηματιστήριο εδώ και τι ωραία που πήγαν τα πράγματα μετά τον καταστροφικό σεισμό με τους 35.000 νεκρούς και τους 35.000 αγνοούμενους στην Τουρκία, για να μην ξεχνάμε τόσο πολύ. Δεν πάμε στην εποχή του Ομέρ Βριόνι. Αυτά είναι τωρινά πράγματα που γίνανε. Άρα εσείς, η Skyrocket πήγε προς τα πάνω το χρηματιστήριο. Εσείς λέτε δηλαδή ότι η Ελλάδα στο τέλος αυτής της διαδρομής θα χρειαστεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όπως και να. Εγώ σας λέω ότι μπήκαμε στην κανονικότητα του ιμπεριαλιστικού και καπιταλιστικού παιχνιδιού, που σημαίνει ότι ή κάθεσαι και συζητάς με τους όρους τους, ή αν δεν κάτσεις να συζητήσεις με τους όρους τους και δεν δώσεις αυτά που πρέπει, σε απειλούν όπως απειλήσαν και ενδεχομένως και να το υλοποιήσουν. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι αν υπάρχει ελληνικός λαός πρόθυμος να πάει να παλέψει για την έξον. Τρόπος να φύγει, να μας το απαντήσει και ο Πάρης αυτό, τρόπος να φύγουν τα πλοία της Τουρκίας από εκεί, υπάρχει η Πάρη. Πώς θα φύγει ο μοναδικός τρόπος είναι να ακολουθήσουμε μια πολιτική αποτροπής, την οποία δεν δείχνει κανένα διατεθειμένος να την υιοθετήσει. Βέβαια, δύσκολα πράγματα. Επειδή μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυρώσεις κτλ., νομίζω αξίζει τον κόπο να δείτε τι συμβόλαια έχουν οι Ευρωπαίοι εξοπλιστικά με την Τουρκία. Η Γερμανία, μόνο το πρώτο τετράμινο του 2019, εισέπραξε από την Τουρκία 184 εκατομμύρια για τα υποβρύχια που ναυπηγεί στην Τουρκία. Σε ένα χρόνο, 1,5-40 δεν ήταν οι συμφωνίες. Ναι. 40. 40 λοιπόν, συμφωνίες Γερμανών-Τούρκων. Δεν υπάρχει περίπτωση να την πιέσουν την Τουρκία, γιατί βγάζουν λεφτά από την Τουρκία. Συνεπώς, από την Ευρώπη δεν πρέπει να περιμένουμε. Επομένως, εμείς είμαστε ο αδύναμος κρίκος, δηλαδή. Ακριβώς. Από τον κύριο Τραμπ, όπως βλέπετε, βρίσκεται σε μια σύγχυση, η οποία σύγχυση δικαιολογείται. Άλλη θέση έχει το Πεντάγωνο, άλλη θέση έχει ο Τραμπ. Αυτό που περιγράφουμε, καταλαβαίνω τώρα, κυρία Κανέλη, είναι ότι περίπου ο Ερντογάν για το επόμενο διάστημα θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είσαι σίγουρη το πουκαμισάκι που φοράς ή το σακάκι που φοράει δεν είναι made in Turkey? Όχι. Με χαμηλοπληρωμένο. Χαμηλοπληρωμένο για όλες τις μεγάλες φίρμες. Εδώ, αν δεν είχε... έχουν πάει στο Πακιστάν και στην Ινδία. Έχουμε αυτή την εικόνα, κυρία Κανέλη. Θέλω να μας σχολιάσετε τη δήλωση που είχε κάνει ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο κ. Αποστολάκης, ανύποπτο χρόνο μάλιστα, που είχε πει ότι την κρίσιμη ώρα η Ελλάδα θα είναι μόνη της. Έτσι θα είναι. Νομίζω ότι είπε μια αλήθεια. Τον χτύπησε έκλαμψη και το είπε, μάλλον όχι. Είναι ένας άνθρωπος πολύ πεπειραμένος που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι την κρίσιμη στιγμή. Όχι. Ξέρει ότι την κρίσιμη στιγμή οι λαοί μένουν μόνοι τους όταν οι κεντρικές επιλογές είναι αντίθετες από την πραγματικότητα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αντίθετες από την πραγματικότητα. Μην έχετε ψευδεστείς. Αντίθετες είναι. Εκ των πραγμάτων. Δεν προέχει η ασφάλεια επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν την έχουμε. Δεν υπήρξε ασφάλεια άμα είσαι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν εμποδίστηκε ούτε η τουρκική κατοχή, ούτε η τουρκική εισβολή, ούτε η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Μάλιστα. Εντάξει, δεν επιλήθηκε τίποτα. Πάμε κοντολογής, λέει ότι δεν επιλήθηκε ακόμα. Τίποτα. Κοστολογήθηκαν οι τάφοι. Αυτό είναι που πολλές φορές με εξεγείρει και το ίδιο πράγμα συμβαίνει όταν βαφτίζουμε, ας πούμε. Λέω τώρα, μιλάτε για διαπραγμάτευση στα εθνικά. Πάρτε τη διαπραγμάτευση τη συλλογική που τάχα μου δίθεν έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μείζον και που τώρα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εγώ θα τηρήσω την εργατική νομοθεσία. Την κείμενη εργατική νομοθεσία. Την κείμενη, ωραία, όχι. Την κείμενη, αυτή που θεωρείται ότι βελτίωσαν οι προηγούμενοι και λένε τώρα: σε εγώ τα έκανα καλύτερα από σένα, σαν τα μωρά παιδιά. Όλοι μαζί ψηφίζουν τον Τασούλα και είναι πάρα πολύ καλή, καλά ευτυχισμένοι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά τα πράγματα έρχονται και σου λένε: θα ξεκινά από την βάση συλλογική εργασία εσύ. Και εγώ αφεντικό, εσύ εργαζόμενος, θα ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Όχι ατομικές διαπραγματεύσεις, ναι. Αλλά εγώ θα καθορίσω από πού θα ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Απομένως, τι μου λέτε τώρα. Άμα δεν μπορείς να κάνεις. Έχουν εξαρθρωθεί όλα αυτά επειδή είμαστε. Ευρωπαϊκό δεν θέλουμε να δούμε πώς θα περπατήσει η κυβέρνηση. Περίμενε, δεν έχουμε δει ακόμα βήματα. Τώρα ξεκίνησε, περπατάει. Τα μπουσουλήματα βρωμάνε. Βρωμάνε ήδη. Σας βρωμάει και η ιστορία της ΔΕΗ. Γιατί γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι θα γίνει με τη ΔΕΗ, αν θα σωθεί και πώς θα σωθεί. Πώς θα σωθεί. Εσείς τι λέτε. Καταρχήν, η ΔΕΗ όφιλε να έχει σωθεί προπολού, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας τώρα ότι για να σώσετε τη ΔΕΗ πρέπει να πάτε κόντρα στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στην απελευθέρωση του πυλώνα της ενέργειας. Άρα λοιπόν, ο τρόπος για να σωθεί η ΔΕΗ είναι κάτι που θα περάσει από τα συμφέροντα των Βρυξελών, από τις επιτροπίες των Βρυξελών, από τις επιτροπίες των μνημονίων, που απαγορεύουν αυτό που θέλεις, έτσι δεν έγινε με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή υποχρέωση να μην μπορεί να δώσει το δικό σου πολεμικό ναυτικό παραγγελίες στο Σκαραμαγκά. Τόδατε λοιπόν να τεινάζετε το Σκαραμαγκά στον αέρα από την ευρωπαϊκή πολιτική. Και έρχεστε τώρα και μου λέτε ποιος θα σώσει τη ΔΕΗ. Δεν θα του σώσει τη ΔΕΗ. Θα την κόψει σε καλή και κακιά, σε φιλετάκια και τέτοια και θα την πουλήσει. Για αυτή την ιστορία, γιατί ο κόσμος φοβάται μήπως ανέβουν τα τιμολόγια. Εσύ τι βλέπεις? Με μαθηματική ακρίβεια θα πληρώσει ο κόσμος. Ποιος πληρώνει άλλο την Ελλάδα? Θα έχουμε αυξήσει. Πού είναι το σύστημα έτσι? Θα έχουμε αυξήσει. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυξήσεις. Προσέξτε, γιατί υπάρχουν τρόποι να γίνονται αυξήσεις και να μην τις παίρνεις πρέφα. Να καταργήσεις εκπτώσεων, ξέρω εγώ. Ναι, θα καταργήσεις εκπτώσεις, καταργήσεις τον τρόπο που πληρωμείς, βάζεις το ένα εκεί, βάζεις το άλλο παραπέρα. Λες ότι αυτοί που. Εγώ σήμερα είδα, λέει, ότι τα πολλά λεφτά τα οφείλουν 60. Αυτοί δεν πρόκειται να τα πάρουν ποτέ. Μα με συγχωρείτε, τα λεφτά που φάγανε και φύγανε στο εξωτερικό και υποτίθεται ότι εξ αυτών έμεινε μεγάλη μαύρη τρύπα και φάγαμε στη μάπα ένα μνημόνιο, δύο μνημόνια, τρία μνημόνια, ένα δεξιό, ένα αριστερό-δέξιο και ένα αριστερό τέτοιο. Δηλαδή τρία μνημόνια έχουμε και ένα τέταρτο που τρέχει. Για αυτά ποιο πλήρωσε? Πείτε μου, πλήρωσαν αυτοί οι μεγάλοι? Λοιπόν, άρα τι μπορεί να αλλάξει αφού η φιλοσοφία είναι ίδια. Τώρα έχετε ένα δίπολο που είναι. Πάει το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα είδος ΠΑΣΟΚ, έτσι, να έχουμε ένα δίπολο, για να πάμε, ας πούμε, όπως είναι το αμερικάνικο μοντέλο. Να πάμε σε ένα δίπολο με δύο κόμματα και στη μέση και να υπάρχει. Δεν πήγατε τόσο καλά αυτή τη φορά. Βεβαίως δεν πήγαμε καλά. Πήγατε τόσο καλά. Δεν πήγαμε καλά με βάση ποιες? Τις προσδοκίες σας. Δηλαδή. Γιατί διάβασε την ανακοίνωση του κόμματος. Διάβασε την ανακοίνωση. Είχατε αυτές τις προσδοκίες. Εμείς είχαμε την προσδοκία πρώτα απ' όλα. Βεβαίως πάντα έχουμε να πάμε καλύτερα. Καταρχήν εμείς έχουμε προσδοκία εξουσίας. Αυτό το ξεχνάτε. Ω, δεν το βλέπω αυτό. Κάντε λάθος. Γιατί το βλέπετε όταν το είχαν οι άλλοι, δεν το τέσσερα. Δεν θυμάμαι αυτό να το λέτε. Ποιος σας το είπε αυτό? Δεν διαβάζετε ποτέ καλά. Ναι, από άλλη σκοπιά και από άλλα. Κυρία Κανέλη, κρίθηκαν όμως και οι αριστεροί και οι δεξιοί, εκείνοι προσδιορίζονταν ως αριστεροί. Οι δεξιοί, όπως τους ξέραμε, το ΠΑΣΟΚ. Και το ΚΚΕ πάντα ίδιο. Γιατί το κομμουνιστικό κόμμα δεν το εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες αφού είναι σταθερό στη θέση του? Πρώτα απ' όλα γιατί δεν τους βολεύει σε αυτή τη φάση. Ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος. Ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος δια αντιπροσωπεύσεως να του τάζουν και να του λένε πράγματα που μετά δεν γίνονται. Να απογοητεύεται και να αλλάζει και να πηγαίνει στον άλλον. Είναι ο ίδιος κόσμος που δεν τον ρωτάτε ποτέ γιατί ανέχτηκε το όχι του να το κάνουν ναι. Δεν τον ρωτάτε. Τον ρωτάτε γιατί δεν ψηφίζει ο κουκουέ. Δεν ψηφίζει με την ψήφο του, λοιπόν, η κυρία Κανέλη. Το ξέχασε ο λαός. Βεβαιότατα. Ακούστε, η ταξική συνείδηση και η πολιτική σκέψη έχουν υποχωρήσει. Το κίνημα έχει υποχωρήσει παγκοσμίως. Κακά τα ψέματα. Επειδή μήπως έχει υποχωρήσει. Να αλλάξετε, λοιπόν, και όπα, γιατί να δεν κατάλαβα. Σοβαρολογεί. Δηλαδή, ξέρεις τι ζητάς τώρα. Ιδεολογικά να μηδήσουμε. Επειδή χάσαμε, πρέπει να μηδήσουμε κιόλας. Για τώρα, εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει. Μα τι να αλλάξεις, να αλλάξεις ιδέες βασικές. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι και η μεγαλύτερη παγίδα. Να ξεκινάς να σκέφτεσαι τα πράγματα με βάση τα πρόσωπα. Ένα ωραίο πρόσωπο, ένα λιγότερο ωραίο πρόσωπο. Τα γεγονότα, τις καταστάσεις. Όχι τα πρόσωπα, ποιες καταστάσεις. Την κατεύθυνση, δεν πρέπει να τα ξαναδείς αυτά. Εσύ λες, ας πούμε, ό,τι και να γίνει εγώ είμαι αυτό. Μα τι να ξαναδώ χθες. Πρέπει να θυμηθώ τον Παρθενώνα με τα μάτια του Παναγιώτη Κανελόπουλου, δηλαδή. Στον οποίο έκανε αναφορά. Πρέπει να θυμηθώ το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα μάτια του Τσόρτσιλ. Γιατί αυτό μου ζητάς τώρα. Τώρα πάμε να θεοποιήσουμε τη Δουνκέρκη. Ότι χωρίς τη Δουνκέρκη και την απόφαση του Δουνκέρκη δεν θα είχε λήξει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν υπήρξαν ποτέ Σοβιετικοί, δεν παλέψανε ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ Στάλιγκραντ, δεν υπήρχε τίποτα. Όχι, μα Κανέλη, τι είναι αυτά, θα τρελαθούμε. Όταν όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μόνο πατέρας της Νίκης. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι το μοναδικό σταθερό στις θέσεις του και αυτές οι θέσεις δεν πείθουν, κάτι πρέπει να σημαίνει και για εσάς. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Σας αρέσουν οι σταθεροί άνθρωποι? Αυτό που σας αρέσουν οι σταθεροί άνθρωποι? Είναι λάθος αυτό που καθόλου σας λέω. Ρωτάω κι εγώ λοιπόν κάτι. Σας αρέσουν οι σταθερές σχέσεις? Για οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλάμε για κόμμα. Σας αρέσουν τα σταθερά κόμματα που δεν αλλάζουν κάθε μέρα? Σας αρέσουν τα κόμματα που είναι σταθερά και δεν αλλάζουν τις ιδέες τους? Προφανώς όμως και αυτά. Σας αρέσουν? Γιατί με απαντάτε ευθέως? Εγώ σας απάντησα. Συγκεκριμένο, κυρία Κανέλη. Γιατί εσείς αποφεύγετε όμως? Νομίζετε ότι εγώ έχασα την ιδιότητα του δημοσιογράφου? Ρωτάω. Σας αρέσουν τα κόμματα που δεν αλλάζουν ιδέες? Τα κόμματα δεν είναι σχέσεις. Σας αρέσουν τα κόμματα που δεν αλλάζουν ιδέες? Μ' αρέσουν οι σταθερές ιδέες. Σας αρέσουν οι σταθερές ιδέες? Προφανώς. Λοιπόν, σας αρέσουν οι ιδέες του ΚΚΕ? Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, διαφωνώ με αρκετές. Διαφωνάτε με αρκετές. Θέλετε να ψηφίσετε ΚΚΕ έστω και μία φορά στη ζωή σας? Αυτό τι σημαίνει? Θα ξέρετε αν έχω ψηφίσει. Μα άμα δεν κάνετε την ερώτηση στον εαυτό σας, θα την κάνετε μονίμως στον άλλον για να ψάχνετε άλοθη. Μα κυρία Κανέλη, αυτό το παραμυθάκι. Προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο τώρα να αποφύγετε την ερώτηση. Θα σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ απλώς όχι δεν αποφεύγω και οι κομμουνιστές όχι απλώς δεν αποφεύγουν, αλλά οι προηγούμενοι από εμάς που μας επέτρεψαν εμάς σήμερα να είμαστε εδώ.
Καθίσανε 20-25 χρόνια σε εξορίες και σε βασανιστήρια. Εκτελεστήκανε για να μην αλλάξουν τις ιδέες τους. Τα ίδια θα συζητάμε. Και φαντάζεστε ότι θα έρθει κάποιος σήμερα να ρωτάει. Για εμφύλους θα συζητάμε, για εξορίες θα συζητάμε. Αυτή είναι η Ελλάδα μας το 2019. Δεν κατάλαβα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά λέει όταν στριμώχνεται. Δεν μου λες. Ναι, αλλά εμείς αγωνιστήκαμε. Ήδη οι πατεράδες μας δεν στα βουνά. Όταν τελειώσει ο εμφύλιος πρέπει να φιλήσει. Δεν τέλειωσε ο εμφύλιος. Όταν τελειώσει ο εμφύλιος πρέπει να φιλήσει το χέρι του Δημίου. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό καθόλου. Η ιστορία έχει γράψει. Πρέπει να στην κεντρική επιλογή. Με αυτό θα ζούμε τώρα. Όχι, εγώ καθόλου με την ιστορία. Εσείς μόλις δυσκολευτήκατε στην επιχειρηματολογία των θέσεων του ΚΚΕ που είναι δικαιωμένες. Ναι. Δικαιωμένες. Ναι, αλλά στο λαό είναι δικαιωμένες ή στην κεντρική επιτροπή. Πάμε στη σκητάλη. Πάμε στη σκητάλη. Περίμενε. Πάμε στη σκητάλη. Εσείς με το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρία Κανέλη, δεν μπήκατε σε ένα προβληματισμό με τους συντρόφους σας. Ρε παιδιά, τι δεν κάναμε καλά. Μήπως μπορέσουμε. Όχι ό,τι αφορά τις ιδέες. Ακούστε. Δεν διαβάσατε, εσείς τα διάβασατε. Γιατί το άμα είχατε διαβάσει την ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν ξέρατε. Με και τι είπαμε εμείς εκεί. Μα προφανώς. Γιατί με ρωτάτε να σας την ερμηνεύσω, δεν την καταλάβατε. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Από την πλευρά του ΚΚΕ να γίνει και μια αυτοκριτική με το δεδομένο ότι μιλάμε για το μοναδικό σταθερό κόμμα στις θέσεις αυτών. Την αυτοκριτική που μπορεί να κάνουμε εμείς. Νομίζετε. Ότι δεν την έχουμε κάνει. Γι' αυτό σας ρωτώ. Δεν την έχουμε κάνει. Κάνουν εσωτερικά, ρε παιδί μου. Δεν την έχουμε κάνει. Την έχετε κάνει, λέτε. Ναι. Και δεύτερον, εσείς περιμένατε θρίαμβο του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ήταν πολύ προσγειωμένο. Δεν περίμενε θρίαμβο. Όχι. Φανερή άνοδο. Αυτό δεν ρωτάτε. Γιατί δεν κάνεις. Γιατί δεν γίνεσαι και εσύ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ερώτηση. Το και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 4. Προσέξτε τι υπάρχει πίσω από την ερώτηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 4. Και έγινε 34. Ναι. Γιατί και το ΚΚΕ δεν μπορεί να γίνει από 4. Επειδή δεν είστε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί απάντη δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, τι μας ρωτάτε, γιατί δεν γίναμε ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κλείσουμε, λοιπόν, κύριε. Λοιπόν, γιατί άμα να γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κανέλη, βλέπω πολύ οικολογική την προσέγγιση της ανάλυσης. Μία κουβέντα Κανέλη, θέλω και για την χθεσινή απολογία Ρουπακιά. Κυρία Κανέλη, για να ολοκληρώσουμε. Αυτό δεν χωράει σε μία κουβέντα. Το περιμένατε. Θα πρέπει η Ελλάδα όλη να είναι στο δικαστήριο. Θα πρέπει ο κόσμος να παίξει και να ρουλιάζει. Εμείς είχαμε δυστυχώς τις ψηφοφορίες και τις ορκομοσίες και δεν μπορούσαμε να πάμε. Ήταν και η ώρα. Θα έπρεπε να έχει εξεγερθεί σύμπασα η ανθρωπότητα και να ξέρει πια και να βλέπει. Να βλέπει. Τι εστί φασίστας. Τι νιώσατε όταν ακούσατε αυτό το περί απλής ανθρωποκτονίας, κυρία Κανέλη. Σας πω κάτι. Τη χυδαία απλή κανονικότητα του φασίστα. Αυτή είναι η κανονικότητα του φασίστα. Αυτός ο κινησμός, λέτε. Αυτή είναι η κανονικότητα του φασίστα. Αυτή είναι η κανονικότητα του φασίστα, να είναι και δηλός και να λέει ότι έπεσε πάνω του το θύμα, και ταυτόχρονα μου ήρθε και λίγο εμετός και λίγο αηδία από τη δημόσια αναρώτηση γιατί δεν πήγε η Μάγδα Φίσα στο δικαστήριο την ημέρα του Ρουφπακιά. Ποιος το ρώτησε αυτό? Υπήρχε άνθρωπος που το ρώτησε αυτό. Στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, πιστέψτε με, ειλικρινά σας το λέω τώρα. Απάντησε ο πατέρας, όπως είδατε. Εδώ κοντεύω να κάνω κόμμα εγώ με την τώρα για μια φωτογραφία που χαιρετηθήκαμε στη Βουλή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή αυτή η εμετήλα των απόψεων. Γιατί το κάνατε αυτό, αλήθεια, πείτε μας. Τι λέγατε εκεί, μάλλον. Καλωσορολογήστε. Μια άλλου 30 φιλήθηκα. Γιατί δεν τις βάλατε τις φωτογραφίες, το εγώ. Ήταν αρκετό. Το τέταρτο είχε διάρκεια, λένε. Κάτι λέγατε εκεί πέρα. Ήταν πριν από την αρχή της οργομοσίας και κοιτάζαμε πάνω δικούς μας ανθρώπους. Θεωρία, μιλάγατε πάνω. Αυτό κάναμε. Μιλάγαμε τα δεξιά. Άκουσε τώρα, δεν ξέρει γιατί το λέω. Το λέω με πίκρα. Για ένα πολύ απλό λόγο. Ναι, εντάξει, τη βάλατε τώρα, σας έδωσα και αφορμή για να το παίξετε ξανά εσείς. Με τρολάρετε εμένα. Έχω άλλου να τρολάρω εγώ. Α, τρολάρισμα είναι η πραγματικότητα. Δεν είπα ότι είναι κακό. Τρολάρισμα είναι άλλο. Κακό είναι να μένει, όχι. Κακό είναι να μένεις σε αυτό για να πεις πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Αυτή, κυρία Ακούστε, Κανέλη. Το Ρουπακιά τον είδατε στο δικαστήριο. Στη φωτογραφία, πώς είναι. Δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανένας. Γιατί δεν καλύφθηκε η δίκη. Πώς εννοείται να καλυφθεί. Δεν καλύφθηκε η δίκη. Δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχουν κάμερες στη δίκη. Τους έχουμε προστατέψει τους φασίστες 4,5 χρόνια. Είναι προστατευμένη η εικόνα των φασιστών σε αυτό το δικαστήριο, το καταλαβαίνετε. Είναι προστατευμένοι οι φασίστες. Είναι προστατευμένοι από την κοινωνία, είναι προστατευμένοι από τη δικαιοσύνη, είναι προστατευμένοι ενώ από τη λειτουργία, έτσι. Και φτάσαμε τώρα, περιμένατε να ακούσετε κάτι διαφορετικό από το Ρουπακιά. Κλείνουμε εδώ, κυρία Κανέλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτοί είναι οι φασίστες, τους πέταξε έξω, προσέξτε καλά. Τους πέταξε ο λαός έξω. Από εκεί που πού ξεφύτρωσαν. 600.000 δεν εξαφανίστηκαν. Όχι, βέβαια. 600.000 ψηφοφόροι δεν εξαφανίστηκαν. Άλλαξαν γνώμη. Άλλαξαν γνώμη.
Τώρα έχουν παρασυρθεί ορισμένοι. Δεν είναι φασίστες όλοι. Εγώ ξέρω ότι πήρε άδεια να πάει. Ο ψηφοφόρος είναι ο φασίστας. Πάει να εκτελέσει τα καθήκοντά του ο κύριος Λαγός στην κυρία Ευρωβουλή. Μάλιστα. Θα εκτελέσει τα καθήκοντά του. Πάρει μια και οι Ευρωπαίοι τον δέχονται και η ελληνική δικαιοσύνη τον έστειλε. Δεν μπορεί να κάνουν αλλιώς. Μία... Το ξελέγει. Βέβαια, μια χαρά. Έτσι του φάγαμε στη μάπα τόσα χρόνια. Κυρία Κανέλη.